Το Ιράν καταφέρει ισχυρά κτυπήματα στο Ισραήλ και φαίνεται ότι ο πολυχητικό πύραυλο Φαταχένα, ο οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε Ιρανική πυραυλική επίθεση, άλλαξε αρκετά από τα δεδομένα τη Ισραηλινή και Αμερικανική αντιβαλιστική άμυνα. Στα βίντεο μέσα από το Ισραήλ είδαμε δεκάδε βλήματα να προσγειώνονται με πολύ μικρή διασπορά σε συγκεκριμένα σημεία, όπω αεροπορικέ βάσει, κυβερνητικά κτίρια και αποθήκε όπλων, προκαλώντα σημαντικέ ζημιέ, αν κρίνουμε από τι εκρήξει. Σε ένα βίντεο που 17 βαλιστικά βαλιστικά βλήματα να πέφτουν σε ένα σημείο μόνο. Έτσι, από τα Ιρανικά ντρόουν του Απριλίου που ταξίδευαν με ταχύτητα 180 χιλιόμετρα ανά ώρα, τώρα εκτοξεύτηκαν από το Ιράν βλήματα που ταξίδευαν με ταχύτητα μέχρι και 15 φορέ την ταχύτητα του ήχου. Υπάρχουν πολλέ αναφορέ και οπτικό υλικό για σημαντικέ σημείε στο αρχηγείο τη Μοσάντ στο Τελαβίβ. Αυτό εν πολύ θα εξηγούσε και την οργισμένη όσο και πρωτοφανή διαρροή τη Μοσάντ, η οποία υποστήριζε ότι το Ισραήλ θα επιδεθεί σε πλήρη κλίμακα στο Ιράν απόψε και δεν επιβεβαιώθηκε. Ωστόσο, έχουμε μια κρίση που κανείς δεν ξέρει που θα τελειώσει.